ποιος θα λέω, ο Τζακκόπα, ο Τζακκόπα. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για τη συνέχεια της εκπομπής. Σας έχω πει πως θα κουβεντιάσουμε σε αυτή την ενότητα με τον κύριο Θωμά Θωμά, ο οποίος είναι υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο Φαρκαδόνας. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Ευχαριστώ πολύ. Και για να αξιοποιήσουμε τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, να ρωτήσω εύλογο το ερώτημα, πώς και αποφασίσατε να μπείτε σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Κύριε Πίσα, παρακολουθώ το Δήμο Φαρκαδόνας 40 χρόνια. Επειδή ζω εκεί, επενδύω εκεί κτλ. Είστε ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Ναι. Έχετε κάνει πολύ καλές επιχειρηματικές κινήσεις. Στηρίζετε τον τόπο σας. Και είναι ένας ακόμα λόγος που σας ρωτάω. Πώς λοιπόν μέσα από αυτή την επαγγελματική ενασχόληση, αν θέλετε, που σας απασχολεί και πάρα πολύ χρόνο, αποφασίσατε να δώσετε επειδή, το παρόν. Επειδή εγώ ζω και επενδύω εκεί και επειδή το ρητό λέει κανείς δεν πόνεσε τον τόπο του περισσότερο από αυτόν που πλήρωσε για να τον φτιάξει. Σωστό. Αυτή είναι η αντίδραση η οποία ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Φαρκαδόνα και αυτό που συνέβαινε 40 χρόνια τώρα που εγώ ζω εκεί και παρακολουθώ και βλέπω και μένω θεατής. Αυτό τώρα που έγινε κατάντια. Δηλαδή από το 1964 που ζω εγώ στη Φαρκαδόνα, που ζω εν πάση περιπτώσει σε Καλλιουμίδη, όσοι περάσανε, όσοι περάσανε, τα οποία έχω και λόγους, αλλά δεν έχετε χρόνο για να μου δώσετε, έχω και λόγους να πω ότι όλοι πήρανε. Δεν έβαλε κανένας. Δεν είπε κανένας. Εγώ παράδειγμα χθες έβαλα 1000 ευρώ στον Γκριζάνο και πήγα πέρασα τον αναμεταδότη γιατί τον Γκριζάνο δεν έβγαινε η τηλεόραση. Εχάλασα 200 ευρώ βενζίνα για να βγάλω δύο πυροσβεστικά οχήματα τα οποία είναι κλειδωμένα στις αποθήκες του Γκριζάνου, τα οποία θα μπορούσε ο Δήμος να τα παραχωρήσει, είτε να τα κάνει χρήση δική του, είτε να τα παραχωρήσει στην πυροσβεστική για χρήση, γιατί κάει και ένα όχημα. Και πήρα προσωπικά το ζήτημα για να προωθήσω να βγάλω αυτό το ένα αυτοκίνητο τουλάχιστον που χρειάζεται πυροσβεστική σε κυκλοφορία για τις ανάγκες της περιοχής μας. Τώρα... Και καταντήσαμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημαρχιακή Επιτροπή δεν είχε χρόνο από το 2011 μέχρι σήμερα που μιλάμε να πάρει απόφαση αποδοχή της δωρεάς. Καλά. Απλά πράγματα. Στο Δήμο Φαρκαδόνας γενικά υπήρχε μια πολύ μεγάλη δυσλειτουργία, θα έλεγα, τουλάχιστον σε αυτά τα 3,5 χρόνια και εσωτερικές έρηδες ή διαφωνίες οι οποίες δεν επέτρεψαν να λειτουργήσει ο Δήμος όπως αν θέλετε λειτουργούσε άλλα χρόνια ή γενικότερα όπως έχουμε συνηθίσει να λειτουργούν οι Δήμοι. Υπάρχει μια παθογένεια σε αυτό το Δήμο. Απλώς η αρρώστια στο Δήμο είναι από το 81 και μετά. Αλλά δεν προσπάθησε κανείς να τη θεραπεύσει. Κανείς από τους δημάρχους που υπηρετήσαν στη Φαρκαδόνα δεν προσπάθησε να θεραπεύσει το λάθος, αυτό που προσπαθώ εγώ σήμερα να θεραπεύσω. Εγώ προσπαθώ να κάνω τομή στο Δήμο Φαρκαδόνας. Αυτοί όλοι κάνανε λάθη, κάνανε φράγματα, πνίξαν τον κόσμο, κάνανε συντριβάνια εδώ και εκεί. Σήμερα έχει καρέκλες και τραπέζια μέσα. Δεν επιτρέψανε ο Στάμπος με το Σαπουνά τότε να γίνουν εργοστάσια, όπως ήρθε η ΑΚΑ σε ένα οικοκυστήριο προς το υφαντουργείο. Ήρθε μια εταιρεία Γάλακτος, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Τυράς τότε, το 87, οι οποίοι ήταν αντιπολίτευση και συμπολίτευση μαζί, να επιτρέψουν να γίνουν εργοστάσια. Και από εκεί θα προέκυπτε η ΒΙΠΑ, αυτήν που πήγε να μας καταστρέψει μα ουσιαστικά. Δεν... Η ΒΙΠΑ έχει φάει 850.000 μελέτες. 850.000 ευρώ μελέτες, χρωστάνε και 140.000 τώρα, θα κατασχέσουν τα αυτά. Πέστε μου λίγο κάτι, λύστε μου μια απορία λίγο. Η Φαρκαδόνα και ως Καποδιστριακός Δήμος, αλλά και ως Καλλικρωτικός τώρα, βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο. Είναι στο μέσο της διαδρομής Τρικάλων Λαρίσης. Θα έπρεπε λοιπόν εκεί να έχουμε πολλές βιομηχανίες, πολλές βιοτεχνίες, να υπάρχει μια γενικότερη ανάπτυξη, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή την ώρα μπορεί να καυχαίται κανείς ότι αυτός ο Δήμος στέκεται καλά ο πλευράς ανάπτυξης, βιοτεχνίας, βιομηχανίας, σε συνδυασμό πάντα επαναλαμβάνω, με το σημείο κλειδί, στο στρατηγικό σημείο που βρίσκεται. Αυτό πάνω στην Εθνική Οδό. Αυτό θέλω. Η Φαρκαδόνα είναι το στρατηγείο της Θεσσαλίας. Δεν εκτιμήθηκε όμως από τον ίδιο το Φαρκαδόνιο. Δηλαδή, εισπράττω από τον Μπακάλικο, εισπράττω από το σούπερ μάρκετ, εισπράττω από το πρατήριο και επενδύω στη Θεσσαλονίκη. Δεν επένδυσε, ενώ πήρε το χρήμα από τους κατοίκους της Φαρκαδόνας. Δεν το επένδυσε στη Φαρκαδόνα.
Και εκτός αυτού, δεν υπήρξε ποτέ χρηστή διοίκηση από τους εκάστοτε δημάρχους να ενθαρρύνουν τον κόσμο να επενδύσει για να τον προστατεύσουν. Εγώ, παράδειγμα, να σας πω ότι όταν ξεκίνησα να κάνω το Ποσειδόνιο, μου είπε ο πατέρας μου, μου λέει: Πού πας, στο Τσιότητα, να κάνεις το Ποσειδόνιο τώρα? Πήγα να το κάνεις κάπου αλλού. Ενώ η Φαρκαδόνα είναι το στρατηγείο, ο Παλαμάς, αυτοί ερχόταν με τα μουλάρια, με τα γαϊδουράκια ακόμα τότε, και ο Παλαμάς έγινε πολιτεία και η Φαρκαδόνα έμεινε μία απομονωμένη περιοχή. Η Φαρκαδόνα λοιπόν για μένα και για εσάς είναι το στρατηγείο στο οποίο εκεί πρέπει να επενδύσουμε, και κάλεσα μάλιστα, κύριε Πίσα, τους λιοχωρίτες, αυτοί που έχουν λεφτά, να έρθουν εκεί. Εγώ, παράδειγμα, τώρα κάνω μια καινούργια επιχείρηση. Όποιος έχει και είναι έξυπνος, να έρθει εδώ να κάνω εγώ την πρώτη αρχή. Δηλαδή η Φαρκαδόνα έχει ανάγκη από θάρρος. Ενώ όλοι οι προηγούμενοι δήμαρχοι είναι ένοχοι για μένα. Να σας πω λίγο κάτι. Έτσι, έχει αξία να μας πείτε, έτσι όπως περιγράφετε, με πάθος θα έλεγα, για τον τόπο σας, τη σκέψη σας και τα οράματά σας. Εσείς που είστε άνθρωπος της αγοράς, δεν είστε επαγγελματίας πολιτικός, είστε άνθρωπος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ποια ακριβώς είναι τα κομβικά σημεία, ποια είναι τα στρατηγικά σημεία στα οποία θα στηριχτείτε, τι εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει σε αυτό το Δήμο? Κατεβαίνετε, ζητάτε την ψήφο. Σε περίπτωση εκλογής, ποιο σχεδιασμό έχετε? Αν θέλετε, πέστε μας έτσι επιγραμματικά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και μετά πριν τις εκλογές. Αλλά έτσι, δώστε μας ένα στίγμα, ένα περίγραμμα γενικό. Ένας άνθρωπος που ζει και γνωρίζει τα προβλήματα του τόπου. Ένας άνθρωπος ο οποίος όλη η οικογένειά του και τα εγγόνια του ζουν εκεί, φροντίζει να επενδύσει και να βρουν τα παιδιά και τα εγγόνια, να βρουν έτοιμη υποδομή για να μπορέσουν και αυτά να δημιουργήσουν. Ωραία. Εδώ συμβαίνει το χοντρότερο σημείο που συμβαίνει στο Δήμο Φαρκαδόνας, είναι ο πόλεμος μεταξύ Νεοχώρη Φαρκαδόνα. Εάν αυτός ο πόλεμος σταματήσει, η ανάπτυξη θα έρθει μόνη της. Δηλαδή, ένας νεοχωρήτης αισθάνεται προσβολή να πάει να επενδύσει στο ΒΠΑ, παράδειγμα, ή στη Φαρκαδόνα. Yes. Λοιπόν, αυτόν τον πόλεμο εγώ μπορώ να τον λύσω. Μπορώ, δηλαδή μπορώ, έχω εμπιστοσύνη στους νεοχωρήτες. Τους γνωρίζω από τότε που είχαμε τα πρόβατα μαζί. Λοιπόν, έχω εμπιστοσύνη και πιστεύω ότι και το χρήμα θα έρθει και η ΒΠΑ θα λειτουργήσει, εφόσον έφεσε λοιπόν, η ΒΠΑ εκεί που έρθει. Να είναι η Φαρκαδόνα να λειτουργήσει ως ένας καλλικρατικός δήμος. Γιατί μάλιστα. Και με την Αγροτική Τράπεζα. Δεν λειτουργήσε τώρα δηλαδή, αυτή την τριετία. Υπήρχε αυτή η υποβόσκουσα διαμάχη, η οποία δεν υπέτρεψε. Εγώ αναφέρομαι σε 30 χρόνια. Μάλιστα. Και όταν έγινε η Αγροτική Τράπεζα και όταν έγινε το Δημόσιο Ταμείο. Ωραία. Εγώ τις υπηρεσίες του Δήμου θα τις μοιράσω. Θα είναι και στη Φαρκαδόνα, θα είναι και στο Νεοχώρη, θα είναι και στους Πελινέους. Αυτές είναι οι αρχές μου. Ένα και, ζήτημα λοιπόν. Και εκτός αυτού θα λειτουργήσω αυτήν τη ΒΠΑ, να μην πω. Εγώ θα τη λειτουργήσω την 1η-1η του 2015 με αυτεπιστασία του Δήμου. Και αν μου επιτρέπετε, βέβαια, ένα σημείο για τη ΒΠΑ. Εγώ είχα κάνει αίτηση μαζί με μια εταιρεία από τη Λάρισα για να κάνουμε το ΒΠΑ το 2004, τότε που ήταν πάνω στη Βράση, που κυκλοφορούσε και το χρήμα. Ο κύριος Μερβάκης με διάφορους τρόπους και τα λοιπά δεν ήθελε να το κάνω. Εγώ, αυτός ξέρει τους λόγους, ποιος περίμενε για να την κάνω. Λοιπόν, όταν έφτασε όμως ο κόμπος στο χτένι το 6 πριν από τις εκλογές, που ήταν τελειωμένος πλέον και δεν είχαν ξεμεθύσει τότε ακόμα ότι ερχόταν η ΙΤΑ για να ξεμεθύσουν, λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο και πήγαμε στο αφεντικό της εταιρείας, του αδερφού Στούρλα στη Λάρισα. Λοιπόν, τον πήρα τηλέφωνο το Στούρλα, μας περίμενε εκεί, εγώ προέδρευα, οι δύο μιλούσαν. Τι θέλεις, κύριε Δήμαρχε, για να λειτουργήσει η ΒΠΑ, να την κάνουμε τη ΒΠΑ εμείς να λειτουργήσει? Θέλω 2 εκατομμύρια μετρητά και 2,5 εκατομμύρια εγγυητικές επιστολές. Μάλιστα, λέει ο κύριος Στούρλας, αύριο το πρωί σας καταθέτω 2 εκατομμύρια στο ΒΠΑ και 2,5 εκατομμύρια εγγυητικές. Ναι, και πετάει για το δήμαρχος και λέει το 51% θα το έχω εγώ και θα είμαι πρόεδρος. Και σηκώνεται απάνω ο κύριος Στούρλας και του λέει: Τι λες, ρε κοκοτσέλο, του λέει, θα βάλω εγώ 4,5 εκατομμύρια και θα είσαι εσύ ο πρόεδρος της εταιρείας με 51%. Και έτσι η ΒΠΑ είναι καταδικασμένη. Αλλά εγώ θα την αναστήσω. Μάλιστα. Άλλα θέματα έτσι που τα θεωρείτε πρώτες γραμμές? Πρώτα-πρώτα, τέτοια κατάντια που έχουν αφήσει άνθρωποι. Τα σχολεία. Νηπιαγωγεία. Δεν έχουν πετρέλαιο. Δεν έχουν χαρτί υγείας. Τα απορριμματοφόρα. Αν θα πάτε να δείτε απορριμματοφόρα εγκατελειμμένα μέσα στα σκουπίδια. Δηλαδή, το σκουπιδιάρικο, το αυτοκίνητο μαζί με το σκουπίδι είναι εγκατελειμμένο μέσα στα σκουπίδια. Αν πάτε δηλαδή μια βόλτα στη Φαρκαδόνα, θα δώσω ζωή και ανάσταση στο Δήμο, στον καλλικρατικό Δήμο του Δήμου Φαρκαδόνας. Πέστε μου λίγο κάτι, όσον αφορά τα οικονομικά, αν έχετε μια άποψη ή αν έχετε μια ενημέρωση. Ακριβώς δεν ξέρω από αυτά που ακούω. Έχει ο Δήμος, έχει λεφτά. Έχει θεσωμένους όλους τους εργολάβους, μαγαζιά, όσοι τροφοδοτήσανε το Δήμο. Αλλά εδώ κύριε Πίσα,
Δεν φταίει μόνο ο Δήμαρχος. Δηλαδή τώρα θα πάμε, ήταν το κλίμα στραβό, το έφαγε και ο Γάιδος και αποτελεί. Ήταν λίγο ο οικονόμου, είχε λίγο μέντα, έμπλεξε και με τα λαμόγια και τελείωσε η ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία του Δήμου. Ποια λαμόγια, τώρα, τι εννοείται όταν λέτε λαμόγια? Τα λαμόγια εννοώ αυτά που πληρώσανε 95.000 ευρώ για τα αποδυτήρια στο Πετρόπορο. Αυτά που κάνανε, είναι πολλά τώρα, πρέπει να αναπτυχθούμε. Λοιπόν, αυτά που πήρανε αποφάσεις να μεταφέρουν επιχειρήσεις στην ιδιοκτησία του Δήμου για να χαρίσουν τα χρέη των επιχειρήσεων. Μία σειρά από σκάνδαλα. Και η τελευταία μέρα που είχαν χθες συμβούλιο, νομίζω ότι αγοράσανε και γάντια του μπόξ. Πέστε μου λίγο κάτι σας παρακαλώ. Εσείς που δηλώνετε παρόν σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, σε ποιο σημείο είστε όσον αφορά τη συγκρότηση ψηφοδελτίου, όσον αφορά τους συνεργάτες σας, πόσο αν θέλετε έτσι αντιπροσωπευτική θα είναι η εκπροσώπηση των δημοτικών διαμερισμάτων, των πρώην δημοτικών? Θα είναι καλή η εκπροσώπηση των δημοτικών διαμερισμάτων. Υπάρχουν προσωπικότητες οι οποίες μπορούν να εκπροσωπήσουν το Δήμο και υπάρχει και η δική μου προσωπικότητα η οποία διαθέτει εμπειρία και πρακτική. Δηλαδή, όπως έλεγε η γιαγιά, ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν υπάρχει. Δεν χρωστάω σε κανέναν τίποτα. Δεν χρωστάω συναλλαγή σε κανέναν. Όλοι θα κάτσουν στον πάγκο τους. Ο Δήμος Φαρκαδόνος δεν μπορεί να περιμένει άλλο τα χατήρια και τα κανάλια του καθενός και να μάθουν στο κάθε κασιδιάρι, ο καθένας να μάθει στο κασιδιάρι του κεφάλι να κουρεύει. Λοιπόν, αρκετά υπηρετήσανε. Τι θέλει ο Στάμος τώρα? Ο Στάμος δεν μπορεί να περπατήσει. Τι θέλει? Τι θέλει ο Γιωργολόπουλος τώρα? Τι θέλει ο Μεριβάκης τώρα? Υπηρέτησε Δήμαρχος. Ο Μεριβάκης, αν θέλει να σας πω, εκλέχτηκε Δήμαρχος για 20 χρόνια και τα κλώτησε μόνος του. Και τώρα πάει στο 3 εξ αμαρτήν. Τι θέλει ο Σαπουνάς τώρα να κατεβεί? Αφού είναι όλοι φιλοδοξίε του καθενός. Μα όλοι. Ναι. Όχι. Κοίταξε. Δεν υποτίθεται, μπορεί να εσείς ή οποιοδήποτε άλλο. Υποτίθεται ότι αγαπάω και θέλω να προσφέρω στο Δήμο. Όχι, υποτίθεται ότι αγαπάω και θέλω να προσφέρω αυτά που έκανε ο Ζιόγκος, ο οποίος παίρνει σειρά με τον Παπαγεωργόπουλο. Πώς το λένε στη Θεσσαλονίκη? Τον Παπαγεωργόπουλο. Μαζί θα είναι. Φιλαράκια τώρα, δεν ξέρω σε ποιο κοινή θα του βάλουν. Δεν θα αργήσει. Λοιπόν. Ο οικονόμου, εγώ μπορώ να σου πω ότι απαλλάσσεται. Είχε λίγη βλακεία, αλλά τον έφαγαν τα λάνια. Λοιπόν, λυπάμαι ειλικρινά, λυπάμαι. Θα μπορούσα να πω ότι είστε αρκετά σκληρός στις εκφράσεις σας. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Είστε αρκετά σκληρός, λέω, στις εκφράσεις σας. Βεβαίως είμαι σκληρός. Είμαι σκληρός. Μα δεν μπορεί να αντέξεις. Δεν μπορεί να αντέξεις. Δηλαδή, να έχεις επιχείρηση 2 εκατομμύρια στη Φαρκαδόνα, να έχεις κάνει γήπεδα, να έχεις κάνει δώρα σε όλες τις ομάδες, να έχεις κάνει προσφορές, εκκλησίες, συλλόγους, συλλόγου γυναικών, αθλητικούς συλλόγους, έχουν κάνει πάνω από 20 set formers και να μην βρίσκεις ανταπόκριση, να μπορείς να μιλήσεις. Να έρθει ο Δήμαρχος να πει τι προβλήματα έχει αυτή η επιχείρηση. Να έρθει να δει τι προβλήματα έχει το ΚΑΠΗ, τι προβλήματα έχει το σχολείο. Μα είναι δυνατόν να πάρω το πετρέλαιο εγώ από το σκουπιδιάρικο και να το βάλω στην αποθήκη μου? Πότε θα ανακοινώσετε το συνδυασμό? Ο συνδυασμός είναι ολοκληρωμένος. Μάλλον το Σάββατο πριν από την Κυριακή. Είναι και συμπαδιακή ημέρα που κλείνουν συνδυασμοί. Είναι την Κυριακή του Θωμά. Είναι την Κυριακή του Θωμά. Θα κατατεθεί απευθείας στο πρωτοδικείο γιατί συμβαίνουν πολλά. Πάντως έχετε κλείσει ουσιαστικά το συνδυασμό. Ναι, ναι. Ειλικρινά θα ήθελα να πούμε κι άλλα, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να μετά την ανακήρυξη και του συνδυασμού. Πρέπει να πούμε σας, πάρα πολλά. Έχω πάρα πολλά. Θα σας καλέσω εδώ να τα πούμε αναλυτικά. Και αν με επιτρέπετε, μόνο επιλεκτικά μόνο να μου επιτρέψετε. Λεπτό, γιατί έχουμε τον κύριο Πάσης. Επιλεκτικά μόνο να μου επιτρέψετε τώρα αυτό το πράγμα εδώ, έτσι για την ιστορία. Αυτό το μηχάνημα εδώ που μπορεί να σώσει επιχειρήσεις όταν θα πάρουν φωτιά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορεί να τη δείξει. Δεν μπορεί η κάμερα, δεν μπορεί η κάμερα να το δείξει. Αυτό το μηχάνημα. Είναι πυροσβεστικό όχημα. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πυροσβεστικό όχημα στερείται σήμερα από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπάρχει πυροσβεστικό όχημα, δεν υπάρχει πυροσβεστική, αυτό εννοείται? Δεν πήραν απόφαση να κάνουν αποδοχή τη δωρεά. Α, μάλιστα. Ο Δήμος Φαρκαδόνος. Μάλιστα. Θα τα πούμε, κύριε Θωμά, αυτά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάθε στιγμή σηκώνεστε. Δεν είναι ζωντανή υποπημένα, αλλά θα πάμε για διαφημίσεις για να μπορέσουμε να σας αποχαιρετήσουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά, θέλετε 2 λεπτά. Τι έχετε, να σας το δώσω τα 2 λεπτά. Τι θέλετε να μας πείτε στα 2 λεπτά. Αυτό το όχημα εδώ. Το είπατε για το πυροσβεστικό. Ναι, αυτό το όχημα εδώ, αν κινδυνεύσει η επιχείρησή σας αυτή τη στιγμή, λοιπόν, θα μπορεί να τη σώσει. Ναι. Αυτό το όχημα μαζί με ένα άλλο είναι κλειδωμένα μέσα στην αποθήκη στο Γρυζάνο. Ναι, κύριε Τάσιο, μπαίνετε στην κάμερα. Λέει, το κάναμε σήμερα.
Μπαίνετε μέσα στην κάμερα. Ένα λεπτό. Λοιπόν, αυτό το όχημα, παράδειγμα, αν επιχείρηση χτύπα ξύλο, η δική μου ή η δική σας πάρει φωτιά, μπορεί να σώσει την επιχείρηση σας. Γι' αυτό δεν κατέστη δυνατόν 3 χρόνια. Μα δεν είχαν χρόνο 3 χρόνια να πάρουν μια απόφαση αποδοχής της δωρεάς που της έκανε ο Μαλέκας ο Παναγιώτης από τη Γερμανία. Ναι, έδωσα το χρόνο, το είπατε, έγινε κατανοητό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να έχετε καλό Πάσχα. Όλοι με τη νέα εποχή. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.